Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον αγώνα μεταξύ των Hoops and Hogs εναντίον των Ελλάς Paper Bears. Θα μας επιτρέψετε απλά, για το πούμε από τώρα για να φύγει από πάνω μας, τους γηπεδούχους με τις κοκκινομπλε φανέλες που έχουν τώρα την κατοχή, για να σχολάζουμε Hoops για να υπάρχει και διευκόλυνση. Μόνο αυτό θα σας πούμε για την εντός εισαγωγικών γυροσανονική μας συμπεριφορά. Μόνο αυτό θα χρειαστεί. Από την άλλη, Ελλάς Paper Bears ή αρκούδες. Αλλιώς θα καταλαβαίνετε ούτως ή άλλως στην αναφορά μας. Αυτά να πούμε για να ξεκαθαριστούμε από την αρχή του αγώνα σε όλους σας. Και ξεκινήσει λοιπόν παιδιά μου το αγώνα, από τα στοιχεία του αγώνα. Οι ομάδες των Hoops έχουν το 1-1 στην Summer Elite, όπου έχουν γνωρίσει την ήττα τους Big Base με 95-80 και νίκη στην παράταση τους Άλλος Άνθρωπος με 117-113. Στην αντίπερα οι Ελλάς Paper Bears έχουν 1-2 σκορ, που έχουν γνωρίσει δύο ήττες δυστυχισμένοι μαζί με 74-84 και τους The Boys με 80-64, ενώ νίκη επί των Manchester United BC με 109-66. Αυτά να πούμε για την αρχή, να ξεκαθαριστούμε και να προχωρήσουμε σιγά σιγά και στην περιγραφή του αγώνα, ο οποίος προμηνείται ένα πολύ φιλοστό, αλλά ποτέ δεν κινούμε πριν ολοκληρωθεί τίποτα. Καλά διαφάλω τα χέρια του Αντώνη Καβέζου. Πρώτο φαουλ του αγώνα. Πολύ δεν είναι συγκρότηση, δεν είναι έστοχη. Οπότε η κατοχή στους Bears με τον Μπιλιό. Τον Δημήτρη Μπιλιό, γιατί υπάρχει και ο Γιώργος Μπιλιός. Τώρα η επίθεση για τους Hoops με τον Κίρτσιο, ποιος θα αποφύγει στον αέρα τον Χρυσοδούλου, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει. Γενικά, βούμαστε και στην Ελίκη, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παίχτες οι οποίοι παρουσιάζουν σε ψηλό θέμα, αρκετά ψηλά, δηλαδή κοντά στην μπασκέτα. Είναι στοιχεία των δύο ομάδων, όπου θα χαρίσουν θέμα και μάχες. Του Μιέρα Χρυσοδούλου βέβαια, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, είναι εξαιρετικός κατά την μπασκέτα. Για την άλλη δυναμικότητα του Αντώνη Καβέζου δεν μας αφήνει καθόλου εκτός πραγματικότητας. Αυτά να σας πούμε για την αρχή και άλλο με καλάθι, όπου υπήρχε διαρκή διαφορά με 7 πόντων η ομάδα των Hoops. Δεν δίνεται αρχικά η απάντηση από τα χέρια του Γιώργου Μπιλιού. Έχουμε αυτό που λέμε σήκωμα της μπάλας, την λαϊκή βαστομική. Οπότε η μπάλα στο πλευρά των Ελλάς Paper Bears που σκόκεται θα ανοίξει σήμερα μέσα στον Δημήτρη Μπίλιου. Θα περάσει μέσα και έχουμε βήματα πριν δώσει την πάσα προς τα έξω. Αλφόκι το πρόσωπο δεν μπάλα. Οπότε εμείς πάλι στους Hoops. Τα χέρια του Κίτσιο φοράει μπάλα. Παπάς θα αποφύγει δύο, θα σκοράρει. 11-2. Χρυσοδούλου. Και έχουμε το κλέψιμο από τα χέρια του Χρυσοδούλου. Να καταλήξει ο Παπάς, παρότι του φεύγει, θα την κρατήσει τόσο γονείς του χώρου. Το σούπα του Χρυσοδούλου δεν είναι επιθυμένο. Χρήσης πολύ χρονιάδη. Πολύ πολύ ωραία φάση χωρίς αντίκρισμα. Καθώς ο Μπέλης δεν μπορεί να σκοράρει. Αντώνης Γκαβέζος ψάχνει τον αδελφό του, τον Αριστίδη. Τόσο καταφέρει να σκοράρει, διαφορά στους 11 νωρίς νωρίς, 13-2. Για πρώτα 4 λεπτά.
Καντήλιος στον Χρυσοδούλου. Θα πάρει το σούτ, πάνω δεν του κάνει το χατήρι. Τον Καπέζος. Θα βρει τον Κίρσο, από εκεί μπάλα έξω στο φόρο του. Καπέζος. Και μπάλα εκτός καλαθιού. Πάρα σε διαφορά είναι στις 11 ακόμα. 13-2 στα πρώτα 4,5 λεπτά της, του αγώνα. Τα αναμέτρησης. Και έχουμε καλάθι από την ομάδα των Baby Bears με τον Δημήτρη Πηλιό. Δεν βάζει διαφορά. Μπορόγλου. Και φάουλ από τον Ηλία Μπέλη. Οδηγείται στην γραμμή των βολών ο Χρυσοχόρογλου. Πρώτη βολή έφεση, διαφορά είναι πέντε στους 10. Δύο στις δύο, ξανά στους 11, 15-4. Μπάλα στα χέρια των Pepper Bear. Τώρα στα χέρια του Γιώργου Μπίλιου. Στον αδελφό του τον Δημήτρη. Θα πάρει το σουτ. Δεν θα σκοράρει. Η μπάλα βγαίνει έξω. Κίρσιος. Χωρόγλου. Τον Καβέζο. Είναι το κλέψιμο από τα χέρια του Δημήτρη Πίλιου που θα τρέξει και την επίθεση. Έξω τον αδελφό του. Αδελφικές καταστάσεις. Και εύστοχο το τρίποντο. 15-7. Και έχουμε διακοπή για την μπάλα. Είναι αρκετά υγρή για να παιχθεί η μπάσκετ. Οπότε περιμένουμε να τις στεγνώσουνε. Έχουμε αλλαγή στον αγώνα. Περνάει μέσα ο Γρίβας. Γίνει έξω ο Χρήστος Πολυχρονιάδης. Και η μπάλα στα χέρια των Χούπς. Λιόν Κίρτσιος για τον Αντώνη Καβέζο. Κυρσιός θα πάρει το σούτο προς την απόσταση για το σκοράρι. Γρίβας. Και έχουμε δεύτερο χέρι έξω από τον Μπίλιο. Κατεβάζει διαφορά στους 5 πλέον. 13-10. Μόνο ο Γλίξ πάει. Έχει αφήσει την μπάλα στον Παπά. Και φάουλ από τον Γρίβα. Παναφορά τον Καπέζο. Χωρόγλου. Θα καταφέρει να σκοράρει παρά την καλή πίεση που δεχότανε. Διαφορά σε 7. Δημήτρης Μπίλιος. Στο δούλου θα συγκρατήσει την μπάλα. Το σούτ από τα χέρια του Δημήτρη Μπίλιου δεν είναι εύστοχο. Αλλά είναι από αυτά του Δημήτρη Μπίλιου. Παπάς. Και έχουν το καλάθι. 19-13. Συν 6 Γιόνι Χουπς. Φάουλ, ο οποίος θα κερδίσει ο Δημήτρης Μπίλιος. Και αλλαγές από την ομάδα των Χουπς. Περνάνε Μπάζιος και Κυριακίδης. Έξω Κίρσιος και Αντώνης Καπέζος.
Θα δούμε τις δύο βολές λοιπόν του Δημήτρη Μπίλιου. Πρώτη βολή έστωχη, 19-14 το σκορ, 2-69 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Δύο στις δύο οι βολές λοιπόν. Άρης Γκαβέζος, θα αφήσει Κυριακίδη. Θα πάει μέχρι μέσα χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Θα κλέψει ο Γρίβας εδώ πέρα. Ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί πλέον η διαφορά. Να δούμε πού θα φτάσει. Δεν είναι στο τρίποντο. Ανεβαίνει ο Πάσιος. Θα φτάσει το σουτ. Χωρίς να έχει αποτέλεσμα όμως. Γιώργος Πέγιος. Γιώργος Μίλης δεν έδωσε τον αδερφό του. Γιώργος, Γιώργος. Ξανά στον αδερφό του. Και έχουμε φάουλ και δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό. Στη γραμμή των βολών θα πάει ο Γιώργος Μίλης. Πρώτο προσωπικό του Κυριακή, δεύτερο ομαδικό. Πρώτη βολή έστωχη. Δύο στα δύο. Οπότε η διαφορά έχει κατέβει πλέον στο καλάθι. 19-17. Έχουν καλύψει τη διαφορά που υπήρξε στο πρώτο μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Το round είναι μέχρι πώς θα την καλύψουν. Φόρογλου. Και ευκαιρία πλέον για τους Ιράς Paper Bears να κατέβουν. Δεν θα εσωφαρίσουν να πέρασουν και μπροστά. Μπέλησε, μια πολύ ωραία προσπάθεια να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχουμε ισοπαλία ένα μισό από το τέλος περίοδου. Γκαβέζος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπέλη. Όπου είναι το πρώτο προσωπικό, τρίτο ομαδικό. Τέταρτο. Δεν έχει τελειώσει αυτά που λέμε. Τρίτο προσωπικό, τέταρτο ομαδικό. Δεν μου φαίνεται καθαρά στο πίνακα. Γκαβέζος ξαναφάει στην ομάδα του μπροστά. 20-19. Χωρίς επιτυχία η δεύτερη, παραμένει διαφορά στο πόντο. Το τρέχει προς επίθεση στα ψερά του Ιπερμπέας του Σοδούλου. Γρίβας το σουτ. Δεν θα βρει στόχο. Εκεί όμως θα βρει ο Σοδούλου το ριμπάου. Φόρογλου. Σουτ. Ελεύθερο το καφέζο. Και ο Παπάς δεν μπορείς να κρατήσει την μπάλα. Μένει το 20-19. Λιγότερο από 50 δεύτερα. Με τις Μπίλιος και έχουμε. Έχουμε φάουλ. Από τον Παπά. Τον Χριστοδούλου. Μακριά από την μπάλα. Παραφορά στα χέρια του Θοδωρικού Χρονιάδη. Ζωδούλου. Δεν έχει αποτέλεσμα αλλά παραμένει στα χέρια τους. Ριβάς.
Το δεύτερο χρονιάδι, σαν για τον Γρήμα στη λύση του χρόνου, θα πάρει το σουτ, αλλά δεν θα έχει ανταπόκριση, δεν θα έχει καλάθι. Τελευταία 19 δευτερόλεπτα. Στα χέρια των Νοκούπς. Βορογλου. Κοντά στη λήξη. Γιαβέζος. Την ελήξη της πρώτης περίοδου με 23-19 για την ομάδα των Χουπ με αυτό το τρίποντο του Άρη Καπέζου την λήξη του χρόνου. Επιστρέφω λοιπόν στο δεύτερο δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης 23-19 το πρώτο υπέρ της ομάδας των Χουπ. Η ομάδα των Πέρσι αυτή την κατοχή όμως που δεν θα το σχολάζουμε. Καβέζος, Παστιακίδη, με πολύ ωραία προσπάθεια και ωραίο ρόλ θα καταφέρει να σκοράρει με βάση διαφορά στους 6. Ρίβας, Αλεκτός, Ζοδούλου, τα τραπέζια προς 5, 5-21. Καβέζος, Κυριακίδης. Καβέζος, για τρεις. Σαν το τέλος του πρώτου περίοδου ακριβώς. Όπου σταματήσε και συνεχίζουν οι Κουπ. Βίλιος. Έξω, μπάλα ξανά στο χέρι του Γιώργου Βίλιου. Κατεβάζει για φαλός 5-25 στο του στέλνου σχολείτε 40. Γιώργος Φόρογλου. Καμπέζος. Αυτή τη φορά δεν καταφέρει να σκοράρει. Και αφήνει την ευκαιρία στο Paper Bears να κατεβάσει πια όλη διαφορά. Ζοδούλου. Θα πάρει το σουτ. Με τα απλό και εύστοχο. Διαφορά στους 3 πλέον. Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς στο σημερινό αγώνα. Φόρογλου για τον Αντώνη Καβέζο. Γιώργος Φόρογλου. Συνεργάζεται πολύ ωραία με τον Καβέζο εδώ πέρα. Ο οποίος εκμεταλλεύεται τη δυναμική της ομάδας του με αντίον 2. Τόσο και του Ζοβούλου όσο και του Δημήτρη Μπέικ Βίλιου. Συνάλλει ο Γιώργος Βίλιος θα σκοράρει. Στο καλάθι πάλι διαφορά. Καβέζος. Γενικά νομίζω τα αδέρφια Καβέζη σήμερα θα μας αφήσουν χωρίς λόγια. Φάουλ για αλλαγή από τον Άρη Καβέζο. Πρώτος στην δεύτερη περίοδο. Κατεβάζει ο Γρήβας για τους Paper Bears. Δεν έχει ανταπόκριση το σουτ του Γιώργου Πίλιου. Ούτε στο δεύτερο χρόνο καταφέρει να σχολάρει. Βορογλου. Πάσα είναι λίγο δυνατή αλλά εν τέλει υπάρχει έλεγχος. Κερδίζει και φάουλ από τα χέρια του Γιώργου Μπίλιου. Πρώτο ομαδικό και πρώτο προσωπικό. Έστοχο το η πρώτη βολή εφοχή 34-28. 2-2 λοιπόν οι βολές. Διαφορά ανεβαίνει. Διαφορά φτάνει στους 7 αυτή τη στιγμή. Φυσικά δεν έχει κρίνει κάτι ως ώρα. Ζοβούλου. Μέχρι
μέσα, δεν καταφέρει να σκοράρει ούτε σε δεύτερο χρόνο. Κύρσιος θα τρέξει και Κυριακίδης θα σκοράρει για πάρα την ευκαιρία. Βίλιος θα περαστεί και τον Χρυσοδούλου. Κεφάλ του Γκαβέζου. Το Αντώνη Γκαβέζου. Επειδή είναι το δεύτερο μάτι και μπάλα, υπάρχει και αγαπητοί τέννις πολίτες. Και το καλάθι από τον Γιώργο Μπίλιο. Κατεβάζει ο Φόρογλου τον Ταβέζο. Πέρασε Κυριακίδη. Φόρογλου θα πάρει το σουτσιλίξ του χρόνου. Μπορείς να είναι εύκολο. Κυριακίδης θα πάρει το ριμπάουν και ανεβάσει τη διαφορά πλέον. Διαφορά σε 9. Ρίβας για τους Paper Bears. Χρυσοδούλ το σουτ, εύστοχο 39-32. Σε ένα παιχνίδι με σχετικά γρήγορο ρυθμό, δεν είναι ότι είναι αρκετά στάσιμη η μπάλα και αργούν οι επιθέσεις. Υπάρχουν και αρκετά καλά φτιάσεις, γιατί η πρώτη 1,5 περίοδο και φτάσαμε ότι κατάμε μόλις στο δεύτερο μισό της δεύτερης. Χωρίς καλά το σουτ του Μπίλιου, Χρυσοδούλου, γραφήν για τον Μπίλιο. Στη γωνία για τα χέρια του Θοδωρή Πολυχρονιάδη, σκοράρει διαφορά στους 4. Γιώργος Φόρογλου. Κυριακίδης μέχρι μέσα. Παραδοσιακά το χαρτί εδώ πέρα. Και δεν γίνεται κλέψιμο στην πλευρά των Πολυχρονιάδης δεν σκοράρει. Ζωδούν κατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεύτερος πόσης στοιχεία από τα χέρια του Χρήστου Πολυχρονιάδη. Καπέζος. Πολύ ωραία κυκλοφορία του Σκούπς. Διαβέζει μπάλα έξω. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Κίρστιου. Πολυχρονιάδη. Και έχουμε φάουλ στον Χρυσοδούλου. Φάουλ το οποίο δεν είναι Κυριακίδη. Και 36 από μέχρι το τέλος της δεύτερης περίοδου. Με το παιχνίδι να ξανακατέβει σε πολύ μικρή διαφορά στους 4 υπέρ των Hoops, αλλά η μπάλα είναι υπέρ των Paper Bears. Γρήγορα στην παραφορά. Χρυσοδούλου. Τα σκοράρει. Τα σκοράρει σε ώρα. Ο Bears έχει κάνει τα εύκολα επιστροφές στο παιχνίδι. Φόρογλου. Βάλα στα χέρια του Μπάζου και θα πάρει το σουτ. Υπάρχει απάντηση και είναι συνένα για την πλευρά των Χουπ. Και το κλέψιμο από τον Παπά. Κάνουν η κυκλοφορία. Αλλά έχουμε βήματα. Και τα στράδια αυτή η επίθεση, η πρακτικά υποσχόμενη.
για θεαματικό παιχνίδι. Ζωδούλου. Μπαλεκτός, μπήλιο στο σούτ. Δεν βρίσκει ιστερή κατοδικάκι. Και φάουλ από τον Γρίβα. Δεύτερο ομαδικό. Φόρολου για την παραφορά. Λογικά θα πάει μπάλα στα χέρια του Κίτσιου, όπως και γίνεται. 2,5 λεπτά πλέον. Πίσω Φόρολου θα σποράρει, διαφορά μπαίνει σε 7 για την ομάδα των Χουπ. Βέβαια αυτή την απάντηση των Paper Bears. Κρίμα θα φύγει. Σοβούλου μπάλα εκτός. Προβλέπει το μπλοκ από τον Σκύρσιο. Καβέζος. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Έχει βγει πρώτο μπλοκ νωρίτερα του Σκύρσιου. Καλάθι από την πλευρά των Paper Bears, θα κατεβάσει διαφορά στους 5. Κλασικό κίνηκο του αγώνας τώρα. Παπάς σκοράρει, θα ανεβαίνει διαφορά στις 7. Γρίβας θα πάρει το σουτ. Δεν έχει όμως αποτέλεσμα. Δεν θα περαστεί. Τέλης. Εδώ το Ζωδούλου. Δεν θα καταφέρει να καρφώσει εδώ πέρα. Κυρσιός θα χάσει την καταφή. Αλλά εκπληκτική πάσα του Φόρολου. Διακριτική πάσα από τον Φόρολου, παρότι δεν είχαμε καλάθι. Και έχουμε φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Φοδούλο τον Παπά. Και τα δύο δεύτερα για την λήξη της περίοδου και του μικρόνου, αλλά αυτό θα είναι ευκαιρία να πέσει διαφορά. Θα σαραντήσουν κιόλας οι Paper Bears. Πρώτη βολή εύστοχη. Θα δοθούν 40. Δύο στις δύο από τον Χρυσοδούλου. Γρήγορη κατοχή. Κίρτσιος. Γιαβέζος. Άλλη Γιαβέζος. Εμένα θα πάρει το σουτ. Ανεβαίνει για φάση 10. Διψήφια μετά από ώρα. 15-14 πλέον. Γρήβας. Όλος ο χρόνος στα χέρια των Bears. Πολυφωνιά της στο σουτ. Λήξη όχι. Δεν έχουμε κανένα τελευταίο σουτ. 51-41 στη λήξη του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο για τρίτη περίοδο. Επιστροφή στη τρίτη περίοδο λοιπόν. Σε ένα παιχνίδι το οποίο εναλλάσσει συνεχώς διαφορά. Θα φτάσει κι άλλη στις 2, θα ανέβει στις 10. Αλλά μένει σταθερά υπέρ των Κουκ. Και έχουμε ήδη το πρώτο φάουλ της τρίτης περίοδου. Αλλά δεν γίνεται καλή συνεννόηση στην παραφορά. Μπάλα στα χέρια των Bears. Πόσο
Μιλβίλιου. Θα πάρει το σουτ. Παλά τα χέρια του Φόρογλου. Καβέζος δεν σκοράρει. Μιλιος αφήνει. Έχει μπάλα, αφήνει μπάλα στον Αυτοδούλου. Δεν είναι καταφέρει τα σχολάρι. Θα γίνει το χρέσιο στα χέρια του Μπέλη, όπως θα βγει μόνος του. Δεν καταφέρει να καρφώσει όμως. Μπήγες όμως θα πάλι όπως είναι ένα πόντο του τυπότη. Και εγώ το καλά σκέφτη γιατί το δεκάλεπτο. Καβέζος αφήνει για τον Γιώργο Φόρογλου. Και η απάντηση από τα χέρια του Αντώνη Καβέζου. Ο Βόρος Πολυχρονιάδης. Νικοδούλου θα καρφώσει. Διαφορά στο φω. Η απάντηση δεν έρχεται. Σουτ χωρίς ηλικία, μπαλαγμένη ως αρχή για τον Πέα. Θα σκοράρει. Για φάξα ξανά στους 6 μετά από αρκετή ώρα. Αντζαβέζος θα πάρει το σουτ. Δεν έχει σκορ. Το βρίσκο είναι Χρονιάδης. Για τον Μπέλη. Πολύ ωραία πάσα και το καλάφι από τον Μπέλη. 54-50 το σκορ. Έχουν έρθει 4 πλέον. Μπέαρ. Στο Φόρογλου θα βρει το χέρι του εκεί που θα χρειαστεί. Εκεί που νιώθει σιγά για την ανάσα. Τον Μπέαρ. Ο Χρυσόβουλου θα πάρει το καλάφι για να κρατήσει ζεστή την διαφορά. Αλλά έχει απευθείας η απάντηση από τον Γιώργο Φόρογλου. Φίλος δεν θα καταφέρει, θα κλέψει ο Φόρογλου. Καβέζος. Αν καβέζει για 3 έστω πως η διαφορά και ανεβαίνει στους 10. Για αυτό το λέγαμε στην αρχή της περίοδου ότι πολύ ξαφνικά που είναι στους 4 θα ξανανεύει στους 10 η διαφορά από πουθενά. Και το έχουμε δει και 4 φορές στον αγώνα σήμερα. Δεν βρίσκει στόχο το τρίποντο τον Γιώργο Μπίλιο. Το Φόρογλου θα αφήσει έξω για τον Αντώνη Καβέζο που είπε πολύ ωραία για τον Γιώργο Φόρογλου. Για να πάρει το σουτ. Μπάλα δεν έχει τα κέρια της σήμερα. Και φάουλ κερδίζει ο Μπέλης από τον Καβέζο. Τον Άρη Καβέζο, αυτό που λέγαμε μπάλα δεν είχε κουκέτης. Εννοείται όταν χτυπάει η Στεφάνη να μην καταλήγει μέσα. Ξάζουν οι βόλτες σήμερα. Αλλαγή για τους νοχούς και στην Κυριακήρη περνάει ο Κίρτσιος. Πρώτη βόλη σε αρχή του Μπέλη δεν είναι έστοχη. Να δούμε και την δεύτερη, να ξανακατεύει διαφορά στον μονοψηφίο. Παραμένει όμως διψήφιο, 52-52 για να δούμε σωστά.
Χοροχλού για τον Γκαβέζο που θα πάρει το σουτ και ανεβάζει τη διαφορά και time out από την πλευρά των Bears, καθώς διαφορά έχει ανέβει στους 13-65-52 για την ομάδα των Hoops, 5-17 για τη λήξη της περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν από το time out όπου χρειάστηκαν οι Bears για να μπορέσουν να συνταχθούν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα δούμε αν θα έχει και αποτέλεσμα. Ξεκινάμε όμως έτσι από αυτό, και είναι το Δούλου. Γκαβέζος, τόσο Γκαβέζος, και με ένα κύψιο. Και έχουμε επιθετικό φάουλ του Κίρσιου, ο οποίος είναι πάνω στον Βόρυπλο Φερμιάδη. Δεύτερο ομαδικό, δεύτερο προσωπικό κιόλας. Ζοδούλου, έξω για τον Βίλιο, Θανάσιο Ζοδούλου. Πολύ ωραία για τον Μπέλιο, όπως είναι σκοράρι. Για αυτό κατεβαίνει γρήγορα στους 9. Γιατί Χριστός ο αριθμός 65-56. Θα παραμείνει καθώς βάζει δεν μπορεί να σκοράρει. Φάουλ το οποίο γίνεται από την πλευρά των Hoops. Τρίτο ομαδικό. Έχουν απομείνει 4 λεπτά και 8 δεύτερα. Και Δημήτρης Βίλιος να κατεβάσει. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα του Σοβούλου. Έχουμε την αλλαγή της κατοχής. Παίρνουν γρήγορα οι Hoops. Γκαβέζος, αμαρκάριστος. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Βίλιος θα σηκώσει για τον Χρυσοδούλου. Δεν θα κρατήσει την μπάλα. Ξεναλλάζει η κατοχή. Κυρσιός. Αλλά δεν γίνεται καλή μεταφορά στον Χρυσοφόρογλου. Δημήτρης Φίλιος κατεβάζει και τους Bears. Θα τρέξει την επίθεση και το φλέξει από τον Κίτσιο. Θα κρατήσει κιόλας. Θα πάει μέχρι μέσα στο ωράρι. Για να κάνει ένα τσίπιο 67-56. Του Δημήτρη Μπίλιου. Πολύ ωραία συνεργασία. Και δεν έχουμε καλά αυτό ούτε μία ούτε δύο. Σε δύο χρόνους δεν έχουμε καλά αυτή τη φούξη. Μπέλης. Με πούς για τα μπλό γαλάθη. Διαφορά για δεν είσαι 7. Γκαβέζος. Αντώνης Καμπέζης συγκεκριμένα. Χάνει την κατοχή. Θα τρέξει ο Πολυφωνίας που μπορεί. Τέλης. Αλλά έχουμε βήματα. Και έχουμε αδελφική αλλαγή. Καμπέζο στην Καμπέζο. Φόρογλου για τον Κίρτσιο. Πάω στον Καμπέζο, ο οποίος θα πάρει το σουτ τη γωνία. Δεν θα εισοχίσει. Βίλιος.
Χρυσοδούλου. Θα πάρει το σούτ, θα σκοράρει. Χρυσοδούλου. 100 δεύτερα που μένουν για το τέλος της περίοδου. Η διαφορά είναι σε 9. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση στο Paper Bears. Δεν έχουμε καλά, θα το ξοδίσουμε μετά από τον Μπέλη. Έχουμε φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Μπέλης. Πάω τον Μπάζιο. Όχι, προφορά δεν είναι. Από τη baseline. Αφού ξέρετε ότι είναι η μισή γυναίκα, είναι η στρώμη. Περιμένουμε και τον Γιώργο Μπίλιο να δέσει τα χρόνια του. Πολυφωνιάδη. Ρωσοδούλου. Τον Μπίλιο. Και έχουμε το φάουλ, το οποίο είναι το πέμπτο μαδικό. Ευκαιρία για τον Γιώργο Μπίλιο να μειώσει διαφορά. Και φάλλουσε μια ευκαιρία να μειωθεί κι άλλο. Δεν ξεκινάει με καλούς ιονούς. Μία στις δύο. Καλοκύριση που. Ο παπά δεν είναι βολική. Πάσα. Τελευταίο λεπτό πλέον. Το οποίο δεν ξεκινάει με τρίποντο. Αλλά βγαίνει εκτός. Κατοχή για τους Σπουρς. Καβέζος. Μπάλα για τον Βάζιο από εκεί περνάει στον Παπά. Και φάουλ κερδισμένο. Το φάουλ το πίσω θέλει στο Χρυσοδούλου. Δύο βολές στα χέρια του Σπύρου Παπά. Να δούμε αν μπορεί να αυξήσει τη διαφορά. Στην 9-60 είναι το σκορ. Πρώτη βολή εκτός. Για τη δεύτερη. Και η ψήφια για φορά πλέον 70-60. Ο Παπάς μετά την έφυξη στη δεύτερη βολή διακόπτει την επίθεση των Paper Bears. 30 δεύτερη για το τέλος περίοδου, 17 για το τέλος επίθεσης. Παραφορά τον Μπίλιο, τον αδελφό του, θα πάρει το σουτ και θα βρει το καλάθι. Υποπίεση και σχεδόν της ισορροπίας. Ψήλη πίεση τους Paper Bears. Ζαζιός. Θα αφήνει να απαντήσει αν δεν το καταφέρνει. Ζωδούς σε τελευταία 5 δευτερά πλέον. Τον Μπέλη προς αγαπώσει.
Και εδώ έχουμε το τέλος περιόδου. Σκορ περιόδου. Λοιπόν, είναι το 70-65. Είναι αυτό που θα λέγαμε ότι οι διαφορές είναι τέτοιες που αλλάζουν συνέχεια. Οπότε περιμένουμε την τέταρτη περίοδο για να δούμε τι έχει να συμβεί από εδώ και πέρα. Τέταρτη και δεν ξέρουμε αν θα είναι τελευταία γιατί το παιχνίδι είναι σε αρκετά οριακές στιγμές. Οπότε πάμε για τέταρτη περίοδο. Θα δούμε εκεί πέρα. Οι ομάδες οι οποίες έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο αγώνα με πολύ ωραίες στιγμές και φάσεις. Με 70-65 έφυγε την ομάδα των Hoops. Και αφού το φάουλ από τον Γιώργο Μπίλιο πάνω στον Παπά. Πρώτα από το φάουλ. Παπάς δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Φορά στο καλάθι για να είσαι πιο καυτή από ποτέ πλέον για την ομάδα των Bears πάνω στους Hoops. Κυριακίδης Βάσνος θα δεχτεί την αλλίωση από τον Αμπέλη. Το σώμα τον Μπίλ από τον οποίο δεν είναι στο χώπο όσο μπορούσε να πάρει την μπάλα. Μπέλης και έχουμε πλέον άλλο παιχνίδι. Και time out από την ομάδα των Hoops. Και επιστροφή πλέον μετά το time out σε ένα παιχνίδι πλήρης ολοφίας πλέον 70-70 το σκορ. Οπότε έχουμε μια τέτοια περίοδος που θα μας κάψει μάλλον. Δηλαδή 70 με το καλάθι του Άρη Καμπέζου. Μπέλης και τον Σοδούλου. Άμυνα τον Παπά, σημαίνει άμυνα. Καφέζος, δεν θα κλείσει διαφορά. Πάρα στα χέρια του Πολυβουλιάδη. Φάουλ από τον Καφέζο. Τίτλο προσωπικό, πρώτο μαδικό. Μπέλης θα πάρθει το σουτ έστοχο από τον Γιώργο Μπίλιο. Μετά από σχεδόν 3-2,5 περιόδους περνάει μπροστά η ομάδα των Paper Bears. Και καταφέρει να σκοράρει το Παπάς. Μπέλης δεν σκοράρει. Και το Σκόρογλου. Και φάουλ από τον Χρήστο Πολυχρονιάδη. Κώστα ένα. Πιπί. Φόρογλου σε φόρογλου πλέον. Χρήστο Πολυχρονιάδη πρέπει να σου παπά. Θα κερδιθεί το φάουλ. Να δούμε αν θα οδηγήσει βολές όμως. Θα οδηγηθεί σε βολές. Ο Σπύρος Παπάς. Στο παλιά ξανά, 23-23. Δουλειά 4-23. Μπροστά ξανά η ομάδα των Hoops. Πολυχρονιάζει τώρα.
Μπέλης. Θα πάρει το σουτ. Θα σκοράρει. 94-95. Το πριν των ανατροπών έχει αρχίσει να γίνεται πλέον. Μετά από την ολική επιστροφή των Paper Bears. Και ανεβάζει διαφορά με τον Γιώργο Μπίγιον. Ο Φάος 3. Πάλι τον Δημήτρη Μπίγιο. Τέταρτο ομαδικό. 3-15 έχουν περάσει στην έναξη περίοδου. Γιώργος Φόρογλου. Καφέζος. Τα σκοράρει. Βάζει διαφορά στον πόντο. Μπέζης. Εμπέλης συγχωρείτε. Μπίλιος. Δυσκολάρι. Και η μπάλα ξανά για τους Κουκς. Ένα παιχνίδι το οποίο θα προσφέρει ένα δυνατό τελειώμα. Και έχουμε το κλέψιμο από τον Προχωνιάδη. Φάουλ από τον Γιώργο Χρυσοφόρογλου. Επιστρέφουμε μετά την διακοπή για καθαρισμό του παρκέ. Καθώς σημαίνει ο Σιγρότας έχει απλωθεί και πιάσει όλο γήπεδο. Αλλά με την τελεία φάση κάτω, αφήστε το. Αφήστε το που είναι ο Σιγρότας. Δείτε αυτό το τρίποδο του Γιώργου Μπίλιου. 94-80. Διαφορά μιας της ασφαλείας για τους Bears. Και φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Καμπέζος από τον Χρυσοδούλου. Θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών πλέον το πέμπτο ομαδικό. Για Βέζος πρώτη βολή χωρίς επιτυχία. Δεύτερη και αυτή χωρίς αποτέλεσμα. Παραμένει διαφορά στους 4. Προβούλου. Πολυφωνιάτη. 6 για τον Βίλιο. Δεν σκοράρει. Τζίζος Φόρογλου. Δεν θα κατασκοράρει ο Παπάς, θα πάρει το rebound. Θα σκοράρει ο Παπάς στο καλάθι. Και είμαστε στη μέση πλέον της περίοδου. Και αφέντος τον Φόρογλου. Και έχουμε και ανατροπή ξανά. Και τον Χουπς. 81-80. 4-40 πλέον. Σοβούλου. Πέρασε πολύ ωραία. Για μάτω το κάρφωμα. Εξαιρετική φάση. Για Βέζος. Έγραφε ένα σκολάρι. Και φόλτα ο παπά. Οδηγείται στην γραμμή των βολών. Είναι το ομαδικό. Πρώτη μπάλα, πρώτη μπαλιά, πρώτη βολή. Θα πούμε σωστά, πάμε καλύτερα. Δεν είναι εύστοχη.
δεύτερη με 2 αποτέλεσμα. Λίλιος, Δημήτρης Λίλιος. Πολύ εκτροφορία, Μπέλης. Δεν σκοράρει, καφές στο rebound. Πάρα στα χέρια του Φόρογλου. Από τον αδελφό του τον Χρήστο. Καφέζος. Από τον αδελφό του τον Αντώνη. Δεν καταφέρουν να σκοράρουν οι Πουπ. Και ούτε εδώ θα έχουμε σκορ από την επίθεση των Paper Bears. Απαιχνίδι με τρελό ρυθμό. Παπάς. Στρέψει ο χρόνος, δεν σκοράρει και σε τρίτο η ομάδα των Hoops. Αλλά καφέζει σε τέταρτο, θα καταφέρει. Σκοράρει 83-82. Λιγότερο από 3,5 λεπτά για το τέλος τέταρτης περίοδου. Είπαμε δεν ρισκάρουμε να πούμε ότι είναι τελευταία. Όπως έχει κυριχθεί ο αγώνας σήμερα, όλα είναι πιθανά. Σπάει τον Σταρ στους Αστραγάλους εδώ πέρα. Σπάει Αστραγάλους ο Δημήτρης Μπίλιος και δίσκε το φάουλ. Πρώτο προσωπικό, τρίτο ομαδικό. Χρυσόδουλου. Θα πάρει την προσπάθεια, δεν σκοράρει. Κατεβάζει ο Χρυσόδουλου. Βάλα εκτός, Κυριακίδης. Δεν έχει σκορ. Βάλα στα χέρια του Μπίλιου και φάουλ από τον Χρυσόδουλου. Τέταρτο ομαδικό, τρίτο προσωπικό. Αλλαγές στην πλευρά των Hoops. Τον Hoops δεν παίρνει μόνο τους δύο πόλους, παίρνει και το φάουλ και αφού ανεβαίνει πλέον στους τρεις. Έχουν κλείσει κι άλλους τα πέντε φάουλ, τα πέντε ομαδικά, οπότε δεν τους ενδιαφέρει αυτό πλέον. Πρώτη διαφορά πλέον για τους το μεγάλο καλά αυτό για το τρίποδο. Εκείνη η διαφορά, να δούμε αν θα μπορέσει να μπορέσει ο Hoops να ανεβάσει διαφορά. Πάει να κάνει τα κόλπα του, αλλά δεν πετυχαίνουνε. Πολυχρονιάδης. Τον Μπέλη. Πολυχρονιάδης. Ξανά Μπέλης. Χρυσοδούλου. Έξω το παπάει μπαλά. Άμεσο χωρίς επιτυχία τον Μπίλιο. Και ο φόρος που θα ηρεμήσει την επίθεση για την ομάδα των Hoops. Στον Άρη Καβέζο. Παπάς. Και σκοράρει. Και φοράνε πέρυσι 5-87-82. Τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης της περίοδου. Χρυσοδούλου, δεν σκοράρει εκ των Μπέιλ, της όμως από πίσω. Να δούμε τι επιφυλάσσει το τελευταίο 1,5 λεπτό με τους Hoops να είναι μπροστά με 87-84. Να δούμε την κατοχή. Στη λήξη του χρόνου δεν έχουμε καλάθι. Μπέλης.
Πολυχρονιάδη. Τελευταία. Τελευταίο λεπτό σχεδόν. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Για μόνο το Χουπ. Θα κερδίσει το φάουλ εδώ ο Καβέζος από τον Πολυχρονιάδη. Τέταρτο προσωπικό 56, δεύτερα 87, 84 και δύο βολές για τον Ρικαβέζο. Η πρώτη δίνει την ασφάλεια πλέον. Θα δούμε τη δεύτερη. Διαφορά στις 5. Πρέπει να διαστεί λίγο η ομάδα των Paper Bears. Ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Μπορεί να γίνει ένα ντροπή ακόμα. Μπελής για 3. Θα έρθει το... Θα αλλάξει εδώ ο ρυθμός. Θα αλλάξει πλέον τα δεδομένα στο μείον 2. Το σκορ 87-89. Έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε οριακές πλέον καταστάσεις. Τελευταίο μισό λεπτό με τους κουμπιτάχους για το φίλε τον Καβέζο. Πάει μέχρι μέσα η πάσα και η κυκλοφορία. Αντώνης Καβέζος. 92-87 και πάμε σε time out από την πλευρά των Paper Bears. Τελευταία 22 δεύτερα σε 5 η ομάδα των Wolves. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει τραβήξει τις καλύτερες εντυπώσεις για τη σημερινή αναμέτρηση. Επιστρέφουμε και δεν θα χάσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Επιστρέφουμε για τα 22 δραματικά δευτερόλεπτα του αγώνα. 92-87 για τους Wolves. Δεν κάνει βάλτο χατήρι και καλάθι και φάουλ, το οποίο θα κερδίσει ο Χρυσοβούλου. Διαφορά θα πέσει 92-89 στα 16 δεύτερα. Ευκαιρία έχει έμεσο τρίποντο, διαφορά κατέβει στο καλάθι. Είναι το πέμπτο μαδικό. 16 δεύτερα μετά τη βολή. Εξαιρετικό το υπόλοιπο του Μπέλη. Δέχεται τον μπλοκ από τον Παπά. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Χρυσοδούλου. Θα παγώσει τον χρόνο. Φυσικά το καλά του φόρου που δεν μετράει. Το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. 12 δεύτερα. 92-89. Ευκαιρία για τους Wolves να πάρουν διαφορά ασφαλείας. Την παίρνουν με την πρώτη βολή. Διαφορά στους 4. Διαφορά στους 5. Ανάσα για τους Wolves. Μίλιος. Τον αδελφό του. Πολυχρονιάδης. Μίλιος θα πάρει το σουτ. Και εδώ έχουμε το τέλος. Εδώ είναι το τέλος, ένα επικό παιχνίδι, όπου μέχρι το τέλος οι δύο ομάδες μας κράτησαν σε υψηλούς φαλμούς και υψηλές πιέσεις. Ένα εκπληκτικός αγώνας που αφήνει καλύτερες εντυπώσεις και για τις δύο ομάδες. Να πούμε συγχαρητήρια και στις δύο. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας με τελικό σκορ 94-89. Εμείς σας χαιρετούμε, επόμενα σε βαρόμενα παιχνίδια και ως τότε να σκέφτεστε μας σχετικά.